πολιτική. Πρώτε φωτιά πανά, πανά καβή. Έπρος, λαές, εισκύνει στο κεφάλι. Τώρα να το πάμε, επίθεση και πάλι του καπιταλισμού. Ματήρα πιστά, πραδικά πιλάου. Κόστος δεν είναι οι εγωτές, είναι τα παρασιτά οι κεφαλές. Όσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκας της ευσεβέσιν κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σων φιλότων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Σας καλωσορίζουμε στην ένατη γιορτή αγροτουρισμού. Μια γιορτή που καθιερώθηκε ως η κατεξοχή γιορτή της πόλης μας. Μια γιορτή που την περιμένουμε όλοι για να γνωρίσουμε από κοντά παραγωγούς και προϊόντα που μαζί με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των καλλιτεχνών μας φιλοδοξούν να ανοίξουν νέους δρόμους ανάπτυξης του αγροτουρισμού και του τόπου μας. Φέτος η γιορτή εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο, το θεσμό των θεσμοφορείων, με έντονες επιρροές από την αρχαιότητα. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ανάδειξη των παραδοσιακών προϊόντων στον πολιτισμό, στην τοπική κουλτούρα, καθώς και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Έτσι, η γιορτή του αγροτουρισμού, που έχει συνδεθεί πλέον με την καλοκαιρινή ζωή της Χίου, προσφέρει μια άριστη ευκαιρία για τον επισκέπτη να έλθει σε επαφή με την παράδοση, τον πολιτισμό, τη φύση και τα μοναδικά προϊόντα του νησιού μας. Στη σημερινή συγκαιρία, η γιορτή αγροτουρισμού αποκτά νέο και επίκαιρο περιεχόμενο και ανταποκρίνεται έπρακτα στη στήριξη της τοπικής μας οικονομίας σε δύσκολες συνθήκες. Στη γιορτή αγροτουρισμού συμπυκνώνονται η εμπιστοσύνη στην ποιότητα των τοπικών μας προϊόντων αλλά και η αυτοπεποίθηση των τοπικών μας επιχειρήσεων. Βρίσκεται απέναντί σας ότι έχουμε δεκάδες εργαζόμενους των Δήμων του Βόρειου Αιγαίου απολυμένους. Πέρα από τις παράτες και τις υποδοχές, μην ξεχνάτε ότι ο λαός σας ψήφισε για να υπερασπιστείτε το ακριτικό Αιγαίο. Αυτό απαιτεί επιλογές. Είμαι το κεφάλαιο, είμαι το λαό. Δεν μπορούμε να πατούμε και στις δυο βάρκες, κύριε Περιφερειάρχα. Πάντα με το λαό ήμουνε και εξακολουθώ να είμαι. Πάντα με το λαό. Αλλά όμως θα μας ακούσετε κιόλας. Και θα πούμε και θα τα πούμε όλα. Και καλά κάνετε και τα λέτε. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Ταξίαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου και πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φίλοι διαμαρτυρόμενοι, αλλά ακούστε και μας. Ακούστε μας, δεν ήρθαμε για παράτες, δεν ήρθαμε για να κάνουμε επίδειξη. Χαίρομαι που πραγματικά σήμερα για δεύτερη χρονιά βρίσκεται κοντά μας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι δεύτερη χρονιά που έρχεται και δεν το κάνει ο κάθε υπουργός. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, είναι δύσκολο να πει ένας αυτοδιοικητικός καλή κουβέντα για υπουργό, γιατί θα θεωρηθεί ότι είναι μειοδότης ή οτιδήποτε άλλο. Όμως έχουμε τη δύναμη της ψυχής να πούμε ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
ότι ο σημερινός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται και έχει πραγματικά προσφέρει πάρα πολλά στον αγρότη και αγωνίζεται να κάνει πραγματικά την Ελλάδα όσον αφορά στις εξαγωγές και στα διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δίνει καθημερινά τη μάχη του. Σεβασμιότατε κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι στο νησί σας και φυσικά να εγκαινιάσω την έκθεση, την ένατη έκθεση αγροτουρισμού. Ήτανε σχεδόν μια εβδομάδα αφού το ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην τότε τριμερή κυβέρνηση, όταν κλήθηκα να συμμετάσχω και να εγκαινιάσω την 8η έκθεση. Είχα λοιπόν την ευκαιρία από αυτό ακριβώς το βήμα να πω ότι ο αγροτικός τομέας ιστορικά έπαιξε το ρόλο πυλώνα ανάπτυξης αυτού του τόπου για πολλές γενιές των προγόνων μας, είτε των πατεράδων μας είτε των παππούδων μας. Και είπα από αυτό το βήμα ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάει ο τόπος θα μπορούσε να ξαναπατήσει στον πρωτογενή του τομέα και να ξεβγεί από αυτά τα αδιέξοδα. Θέλω να πιστεύω ότι όπως είδατε από την πρώτη στιγμή λέγοντας ότι το μέλλον του τόπου μας σε ό,τι αφορά τη γεωργία είναι μεγάλο εφόσον πατήσει στην μεγάλη και εξαιρετική ποιότητα των αγροτικών μας προϊόντων. Πιστεύω ότι δεν έχει μέλλον μια γεωργία χαμηλού κόστους για την Ελλάδα όσο έχει μια γεωργία ποιοτική. Γιατί αυτή η γεωργία ταιριάζει στον τόπο μας, αυτή η γεωργία ταιριάζει στην παράδοσή μας, αυτή τη γεωργία ζητάει ο Έλληνας καταναλωτής, αυτά τα προϊόντα ζητάει η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Η υπηρεσία παρουσίασε τα στοιχεία των εξαγωγών όλων των ελληνικών προϊόντων του τόπου μας. Δηλαδή, στο σύνολο των 10 προϊόντων, των κορυφαίων προϊόντων που εξάγει αυτός ο τόπος από όλες τις κατηγορίες, είτε είναι ορυκτά, είτε είναι μέταλλα, είτε είναι υλικά, είτε είναι πετρέλαια ή οτιδήποτε άλλο, τα 6 από τα 10 κορυφαία προϊόντα που φέρνουν τα πιο πολλά χρήματα σε αυτόν τον τόπο είναι αγροτικά προϊόντα. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να δείξουμε και την βοήθειά μας στους μαστιχοπαραγωγούς του νησιού, διότι εκτός από τους κατεπάγγελμα αγρότες, για πρώτη φορά επιτράπει σε όσους ασχολούνται με αυτό το κομμάτι της γεωργίας να υποστηριχθούν ακόμη και οι μη κατεπάγγελμα αγρότες. Δεν φτάνουν μόνο αυτά. Υποστηρίζουμε τα σημαντικά έργα υποδομής που αναφέρθηκαν. Το νερό είναι ο πιο σημαντικός φυσικός πόρος αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα για τη γεωργία. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ολοκληρώσουμε και η χρηματοδότηση που δώσαμε θα ολοκληρώσει και το φράγμα της κόρης Γεφύρη και το μεγάλο αρδευτικό δίκτυο, το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει ανάσα στο νησί. Τέλος, θέλω να πω δύο πράγματα για την αλληλεία, γιατί χάρη και στα προγράμματα της αλληλείας έχουν υποστηριχθεί αρκετές δράσεις και φυσικά μια πολύ μεγάλη δράση που έπτεται του leader αλληλείας, και μέσω αυτού πιστεύω ότι θα υπάρξουν σημαντικές αναπλάσεις και βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της παραλιακής ζώνης αλλά και του αλλιέως και των ανθρώπων που ασχολούνται με την μεταποίηση και την αξιοποίηση των προϊόντων της αλληλείας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι θα με 2-3 μικρές αλλά καταλυτικές προσπάθειες που κάνουμε, θέλω να τονίσω μονάχα την ιδιαίτερη προσπάθεια που κάνουμε να υποστηρίξουμε την κτηνοτροφία. Διαλέξαμε πιλωτικά, γιατί έτσι έχω μάθει να δουλεύω εγώ στην επιστήμη μου, διαλέξαμε να δοκιμάσουμε ορισμένες παρεμβάσεις σε μικρή κλίμακα. Διαλέξαμε λοιπόν την Ίσο Λίμνο, την Ίσο Αστυπάλαια και το δικό σας νησί ακριβώς μετά τις Πυρκαγιές, γιατί πιστεύουμε ότι με την αναχλώωση που μπορούμε να κάνουμε και την ορθή διαχείριση των βοσκοτόπων μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον εξαιρετικό πόρο την κτηνοτροφία του τόπου μας. Δώσαμε μάχη και εγώ και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές αλλά και οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σύσσωμη η κυβέρνηση να αλλάξουμε για πρώτη φορά τον ορισμό των βοσκοτόπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μίλαγαν για βοσκοτόπια, μιλούσαν για λιβάδια οριζόντια, φραγμένα με αιτήσια πόδι βλάστηση και μερικές αγελάδες που βόσκουν. Χρειάστηκε να τεκμηριώσουμε ότι δεν είναι αυτά τα βοσκοτόπια του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν βόσκουν τα εγωπρόβατά μας σε αυτού του είδους. Βόσκουν και σε φρυγανώδη βλάστηση, βρόσκουν και σε ξυλώδη. Χάρη στην προσπάθεια αυτή και την αλλαγή του ορισμού των βοσκοτόπων, η χώρα μας θα πρόσθεσε 32 εκατομμύρια στρέμματα βοσκίσιμης έκτασης ως επιλέξιμη αξιοποιήσιμη δαπάνη και θα βοηθήσουμε τα βοσκοτόπια και τους φοινοτρόφους με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, δεν υπάρχει καν στην Ελλάδα. Μιλάτε λοιπόν για τους φοινοτρόφους του τόπου μας που δεν έχουν να ταΐσουν τα εγωπρόβατά τους μετά την περσινή καταστροφή. Οι κτηνοτρόφοι μας και στις δώσαμε λίγο πριν μίλαγα για τα ψέα. Και φρούδες ελπίδες στο λαό. Αυτή είναι η βάμαρη πολιτική της κυβέρνησης. Ωραία, το κατάλαβα. Το μαύρο κεφάλαιο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Είσαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας άκουσα προσεκτικά. Σας άκουσα προσεκτικά. Αφήστε να ολοκληρώσω και να το συζητήσουμε τη συζήτηση. Εγώ δεν απόλυσα κανένα παιδί. Ίσα ίσα, ανεβάζοντας, ενισχύοντας την παραγωγική διαδικασία, μπορούμε να πούμε ότι ναι, με περισσότερα χρήματα και πλούτο θα απασχολήσουμε περισσότερο. Είναι λάθος να απασχολούμε ανθρώπους με δανεικά. Είναι λάθος αυτό και να ανεβάζουμε το χρέος μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο, καθώς θα επισκεφθούμε αυτά τα βοσκοτόπια, θα επισκεφθούμε τους ανθρώπους στα μαστιχόδεντρα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες δράσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστώ διότι έχετε συμπεριλάβει τη γιορτή σας κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα των θεσμοφορείων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Ιδιαίτερα η προσπάθεια η σύμπραξη του τομέα μας με τον τουρισμό και με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες που έχει το νησί σας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσατε να ξαναβρεθώ ανάμεσά σας. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Θα είμαστε κοντά σας και στη 10η γιορτή. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Ακολουθούν τα εγγένεια του εκθεσιακού χώρου της ένετης γιορτής αγροτουρισμού.